Τι μήνα μου, εσύ μην πεις πολύ. Τώρα είσαι εγκυμονής, πρέπει να προσέχουμε. Άντε καλέ, ένα ποτηράκι κρασί έκανε καλό και στο μωρό. Είναι να πούς. Είναι το πρώτο της εγγόνι. Είχε αρχίσει ήδη τις υπερβολές. Δεν πειράζει. Για το καλό μας το λέει. Έτσι κι αλλιώς είναι το πρώτο μου παιδί. Σίγουρα θα χρειαστώ τις συμβουλές σου, μητέρα. Εντάξει, αλλά μπορούμε και μόνοι μας να αποφασίζουμε για το παιδί μας. Δεν χρειαζόμαστε συνέχεια υποδείξεις. Φυσικά και μπορούμε. Αλλά η μητέρα σου μεγάλωσε 4 υπέροχα παιδιά. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Σε ευχαριστώ, Ασημίνα μου. Λοιπόν, υπόσχομαι να μην είμαι πιεστική με την ύφη. Φάω όμως κάτι, τώρα πρέπει να φάω για δύο. Εγώ ακόμα έχω να καταλάβω πως έκανε τέτοιο λάθος στο γιατρό στο νοσοκομείο. Όταν πήγες, πρέπει να ήσουν ένιος. Καλά, δεν το είδε. Να σου πω, Ανέτη μου, και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Την εξέταση την έκανε μια νεαρή βοηθός του γιατρού. Μάλλον εκείνη θα έκανε το λάθος. Τόση στεναχώρια για το τίποτα. Και ύστερα σου λένε νοσοκομεία. Καλά σας έλεγα εγώ να μην απελπίζεστε. Έλα, έλα, έλα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, να είναι καιρός.